πάμε λίγο στις αλλαγές σε δάνεια, services και εξοδικαστικό. Όλα όσα δηλαδή προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Για το λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Ορέστη Ομράν. Είναι δικηγόρος ειδικό σε θέματα οικονομίας και επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Επιχειρηματιών για να μας αποδικοποιήσει λίγο το νομοσχέδιο, για να δούμε τι αλλάζει. Καλή σας ημέρα, κύριε Ομράν. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Μία χαρούλα, εσείς πώς είστε? Καλά, καλά κύριο. Να πάμε να δούμε μαζί λίγο τι βελτιώσεις φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις, τις οποίες συζητάγαμε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα σχετικά με τη λειτουργία των servicers, είναι αυτή η σχέση την οποία αναπτύσσουν με τους οφειλέτες και πώς αυτή μπορεί να περιορίζεται αναφορικά με την πίεση που δέχονται οι οφειλέτες να αποπληρώσουν τις οφειλές από τα δάνεια τα οποία έχουν περιέλθει στους servicers, είτε ιδιοκτησιακά είτε από πλευράς εξυπηρέτησης αποκλειστικά. Αυτό νομίζω ήταν κάτι το οποίο συζητούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχε μια πίεση από την αγορά να μπει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Mm-hmm. Νομίζω ο νέος νόμος το καταφέρνει αυτό σε μεγάλο βαθμό και το καταφέρνει εξάλλου και σε επιταγή ευρωπαϊκής οδηγίας. Έτσι. Δηλαδή είναι η νομοθεσία την οποία συζητούμε τώρα ουσιαστικά φέρνει στην ελληνική ενωμή τάξη ευρωπαϊκή οδηγία. Mm-hmm. Τώρα, νομίζω το νομοσχέδιο επίσης βελτιώνει κάποιες προσεγγίσεις τις οποίες είχε ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ειδικά όσον αφορά τους καλούμενους ευάλωτους οφειλέτες, δηλαδή γίνεται πλέον υποχρεωτική αποδοχή της προσφοράς για τη ρύθμιση του δανείου των ευάλωτων οφειλετών, το οποίο νομίζω ότι από μόνο του είναι μια σημαντική έτσι κίνηση, διότι στην Ελλάδα, ξέρετε, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε μεγάλη έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Mm. Παρ' όλα αυτά, ανατροφοδοτείται ο κύκλος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διότι η οικονομία ακόμη δεν έχει βγει τελείως από την κατάσταση αυτή στην οποία έχει επέλθει με την οικονομική κρίση. Mm-hmm. Πείτε μας και θα σας ρωτήσω συνέχεια για να ολοκληρώσετε, να κάνουμε μια γενική τοποθέτηση για να πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Mm-hmm. Γιατί πλέον αυτό που είπατε, έχουμε με τις νέες αυστηρές υποχρεώσεις διαφάνειας που θα επιβληθούν στους services, πλέον οι δανειολήπτες θα έχουν καλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή αυτό που κάποιος ήθελε, είχε εξοφλήσει το δανειό του και ήθελε την βεβαίωση, μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να τη λάβει. Δεν μπορούσε να την πάρει διότι δεν υπήρχε ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης των οφειλών του δανείου και της εν τέλει της αποπληρωμής του. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ο νόμος τώρα εισάγει αυτή την υποχρέωση κάθε σερβίσερ να έχει ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία να ανανεώνεται τουλάχιστον μηνιαίως. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να διευκολύνεται πάρα πολύ έτσι, η επαφή των οφειλετών με τους σερβίσερ και να αυτοματοποιούνται σχετικώς κάποιες διαδικασίες οι οποίες παρότι απλές είχαν αποδεχτεί πάρα πολύ. Ναι, όπως είναι η υποχρεωτική ενημερότητα, το ιστορικό πληρωμών, οι δόσεις, τα επιτόκια. Ακριβώς, ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και είναι και λογικό εξάλλου, έτσι. Δηλαδή, κάποιος αναμένει το 2023 πλέον να μπορεί όντως, όταν όλες οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, να μπορεί όντως να πληροφορείται άμεσα χωρίς να πρέπει να επισκεφτεί αυτό το πρόσωπο στον σερβισερ την τράπεζα για την πορεία του δανείου του. Νομίζω είναι ένα λόγο. Και πλέον η υποχρέωση αυτή, η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία στα τέλη της άνοιξης του 2024, δηλαδή τότε θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί η υποχρέωση, νομίζω θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και πολύ αυστηρές ποινές, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος δεν λειτουργεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί ακόμη και να το αφαιρεθεί άδεια λειτουργίας στο σερβισερ. Πολύ σημαντικό αυτό. Κατευθείαν γίνεται ανάκληση ή υπάρχει χρηματικό πρόστιμο? Το οποίο πρώτα απλά μπορεί να φτάσει μέχρι 500.000 ευρώ. Αρκετά τσουχτερό. Αρκετά, βεβαίως, βεβαίως. Για τους περισσότερους σέρβισερς. Και υπάρχει κάποιο περιθώριο που θα πρέπει να απαντήσουν στα αιτήματα των δανειοληπτών? Κοιτάξτε, θα πρέπει να ανανεώνουν την πλατφόρμα μηνιαίως, που σημαίνει ότι θα πρέπει ανά 4 εβδομάδες να είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Mm-hmm. Κανείς από αυτό συνάγει ότι εντός του διαστήματος αυτού, ακόμη και αν δεν είναι επικαιροποιημένη η καρτέλα του οφειλέτη, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εντός των 4 εβδομάδων. Αλλά το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει στην πράξη θα βγουν και νομίζω και κάποιες εγκύκλοι από το Υπουργείο, οι οποίες να εξηγούν ακριβώς την εφαρμογή του νόμου. Έτσι. Τώρα βέβαια υπάρχει και το άλλο θέμα που συζητά ο περισσότερος κόσμος όσον αφορά τις πιέσεις που δέχεται από τις εισπρακτικές.
Γιατί εκεί μπορεί π.χ. να έχει ρυθμίσει το χρέος του, παρόλα αυτά να ζητάνε προκαταβολές, να ζητάνε μεγαλύτερο ποσό της δόσης. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, υπάρχει λίγο έτσι μία, και λογικά υπάρχει, υπάρχει λίγο μία αμφισημία για το τελικά ποιος είναι ο σερβίσερ, ποια είναι η πρακτική εταιρεία. Στην πραγματικότητα, για να καταλάβει κανείς πώς λειτουργεί το σύστημα, πολλοί σερβίσερς συνομιλούν με εταιρείες οι οποίες είναι αυτό που λέμε πρακτικές. Υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συγκεκριμένο μητρό πρακτικών εταιρείων, οι οποίες αυτές εταιρείες ουσιαστικά βοηθούν το έργο των σερβίσερς, είναι το έργο της συλλογής των οφειλών από τα δάνεια, και οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν επίσης, οι οποίες εταιρείες πρέπει να λειτουργούν και αυτές εντός συγκεκριμένου πλαισίου. Δηλαδή, υπάρχει ήδη πλαίσιο στο τι μπορεί να κάνει μια εισπρακτική εταιρεία και στο τι δεν μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Αντιστοίχως, υπάρχουν δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες προσλαμβάνονται από τους servicers, είτε από τις τράπεζες, εάν έχουν διατηρήσει κάποια μια εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να εξοδικαστικώς να κάνουν οχλήσεις στους οφειλέτες για να γίνει η αποπληρωμή. Εκεί είναι διαφορετικό το πλαίσιο, βέβαια, γιατί προφανώς μιλάμε για δικηγόρους, οπότε δεσμεύονται φυσικά από τις υποχρεώσεις τους ως δικηγόροι και από το καταθετικό του. Επομένως, λογοδοτούν στον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο που ανήκουν. Ακριβώς. Απλά είναι ένα ζήτημα, η αλήθεια είναι αυτό, όταν στους servicers, όπως μας είπατε και εσείς, αν δεν τηρούν τα όσα προβλέπει και το νέο νομοσχέδιο, υπάρχει και το πρόστιμο, υπάρχει και η ανάκληση. Καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα αιτήματα και των δανειοληπτών από όλες αυτές τις οχλήσεις που έχουν από αυτές τις πρακτικές. Σαφέστατα, εγώ νομίζω εξάλλου ότι όπως έχει διαμορφωθεί ο νέος νόμος, θα οδηγηθούμε σε μια εύλογη συρρήκνωση της αγοράς των servicers, διότι δεν μπορούν οι πολύ μικροί servicers να ανεχθούν να κάνουν όλα αυτά τα μεγάλα έξοδα τα οποία απαιτούνται για τη διατήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και γενικά την συμμόρφωσή τους προς το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό θα βοηθήσει, διότι αν υπάρχουν 4, 4, 5, 6 servicers στην αγορά, αυτοί θα μπορούν και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς να έχουν και περισσότερους πόρους, άρα περισσότερο προσωπικό, άρα καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων δανείων. Mm-hmm. Και μεταξύ άλλων, επανεισάγεται και το πρόγραμμα Ηρακλής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το πρόγραμμα Ηρακλής, το Ηρακλής 3 τέλος πάντων, το η τρίτη, αν μη τι άλλο, η τρίτη εκδοχή του Ηρακλή, θα βοηθήσει και πάλι τα αποθέματα έτσι μη εξυπηρετούμενων δανείων με ένα σύστημα κρατικής εγγύησης εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουν οι τράπεζες να τα διαθέσουν προκειμένου να απαλλαχθούν και από τα τελευταία έτσι μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα βοηθήσει αυτό αρκετά, ειδικά σε καταστάσεις όπως τις τράπεζες Αττικής, η οποία διαχρονικά είχε προβλήματα όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της. Θα βοηθήσει νομίζω και ευρύτερα τον τραπεζικό τομέα, διότι θα δώσει και ένα εργαλείο παραπάνω, όπως έδωσαν και τα δύο πρώτα προγράμματα του Ηρακλή, έτσι ώστε να υπάρξουν επενδυτές οι οποίοι θα αγοράσουν τα δάνεια αυτά και θα φύγουν από τα βιβλία των τραπεζών, σε μια περίοδο μάλιστα ειδικά που, όπως ξέρουμε, οι τράπεζες παίρνουν στα χέρια των ιδιωτών πλήρως και έχουμε έτσι μια νέα σελίδα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας. Mm-hmm. Κύριε Ομπράν, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το νέο πλαίσιο για τους servicers. Και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Ο κύριος Ορέστης Ομπράν, δικηγόρος ειδικός σε θέματα οικονομίας και επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Επιχειρηματιών.